Μετρόπολης 95 και 5 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Καλωσορίζω τον Νίκο Τοσίμο, τον άνθρωπο της ελεύθερης ραδιοφωνίας, έναν πατριώτη, στοχαστή αναλυτή και φίλο της εκπομπής. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες, καλησπέρα σε σένα, στο μαύρο πρόβατο και στους φίλους και στις φίλες που θα μας κάνουν τη τιμή. Διάβασες για την ιστορία, συγγνώμη μπαίνω έτσι λίγο ανάποδα. Mm-hmm. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν της Θεσσαλίας ζήτησε να κηρυχθεί η Θεσσαλία σε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Mm-hmm. Λόγω της πανόλης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα... αυτό δεν έχω ξανακούσει στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Η περιοχή λέει, στην περιοχή των Τρικάλων έχουμε εμφάνιση πανόλης. Το οποίο βεβαίως είναι τραγικά ανησυχητικό και σιωπή υπάρχει από την... Ναι, αφού έχουν αφήσει όλα τα πτώματα των ζώων από τις μεγάλες πλημμύρες ακόμα κάτω από το χώμα, φυσικό επόμενο είναι, και εκτεθειμένα, δεν τάθηκαν, φυσικό επόμενο είναι η αναπαραγωγή των μικροβίων να μας φέρει και την πανόλη. Δεν με εκπλήσει. Δεν με εκπλήσει. Η Θεσσαλία τελικά και αυτή η καταστροφή που προκάλεσαν οι ασυνέπειες και ασυνέχειες αυτού του τραγικού ελληνικού, μάλλον των διαχειριστών του τραγικού μας κράτους, γιατί θα πρέπει να βάζουμε αυτή τη λέξη, δεν είναι το κράτος, είναι οι διαχειριστές. Βέβαια, βέβαια, σαφώς. Δεν λέμε αυτό το κράτος, οι διαχειριστές του είναι. Έτσι. Και εκεί θα πρέπει να κοιτάμε. Το οποίο τους εκλέγουμε κατά πλειοψηφία εμείς. Αχ, Θεέ μου. Το λέμε και αυτό για να μην το ξεχνάμε, διότι δεν είμαστε αμέτωχοι της πολιτείας εμείς. Έχουμε συμμετοχή και ευθύνη. Έτσι ακριβώς. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών θα κάνει το αυτό του παξιμάδι που λένε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, προκειμένου να πάει να αγοράσει το τελευταίο iPhone, δεν είναι όμως διατεθειμένο να στερηθεί προκειμένου να δώσει έστω στην επόμενη γενιά μια προοπτική καλύτερη για αυτή την πατρίδα. Αυτό φοβάμαι. Ότι είναι μεγάλη η πλειοψηφία αυτών των πολιτών. Ξέρεις ότι η ιστορία αυτή, αυτό που λες αυτή τη στιγμή, έχει να κάνει με ένα πράγμα το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων, των τάμπλετ, εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου. Βεβαίως. Και νομίζω ότι κάνουμε πλάκα με αυτό εδώ. Όχι και... καθόλου. Και δημιουργούνται και μαθησιακά κενά. Διότι ο άνθρωπος είναι διαφορετικό πράγμα να διαβάζει, είναι διαφορετικό πράγμα μέσα από την ανάγνωση να αναζητεί πληροφορία και είναι διαφορετικό πράγμα να του έρχεται η πληροφορία έτοιμη και πολλές φορές κρυσαρισμένη ανάλογα με το τι ακριβώς θέλει το σύστημα που επιβάλλει μια τέτοια λογική. Τάμπλετ, κινητά, Google και άλλα τέτοια. Μια και αναφέρθηκες, ας πούμε, στην Ground Strike, που στην ουσία είναι ένα σύστημα, είναι σύστημα κυβερνοπροστασίας. Ναι. Εγώ θα σας προστατεύσω. Ακριβώς, με ένα κωδικό 911, το ξέρεις. Ναι. 911. Κρασάρισε από μία ενημέρωση και τελείωσαν τα πάντα. Και τελείωσαν τα πάντα σε σημαντικές χώρες του κόσμου. Αυστραλία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής. Και είναι όλα αυτά. Δεν μπορούσαν να μπουν στα διαμερίσματά τους, δεν μπορούσαν να σηκώσουν λεφτά από τα ATM, δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν οι κάρτες τους στο αεροδρόμιο για να έχουν είσοδο ή έξοδο. Δεν μπορούσαν πάρα πολύ. Νοσοκομεία. Αναβλήθηκαν χειρουργία, δεν μπορούσαν να εκτελήσουν χειρουργία. Πώς ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά τι λένε. Λένε ότι ο Bill Gates δεν έγινε μπροστινός της δυστοπίας τυχαία. Είχαν λόγο που τον έκαναν μπροστινό. Και η διείσδυση της Microsoft, η αποκλειστική διείσδυση αυτής της τεχνολογικής εταιρείας που έγινε κολοσσός, ήταν ένα από τα τεράστια λάθη και αυτό θα στο πιστοποιήσει ένας οποιοσδήποτε μηχανικός softwares. Θα σου πει δηλαδή ότι η μη ύπαρξη εναλλακτικών λειτουργικών σε σημαντικές λειτουργίες των κρατών είναι τεράστιο λάθος. Παράδειγμα, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ευρασία δεν ενοχλήθηκε από το κρασάρισμα της Microsoft γιατί δεν λειτουργεί Microsoft.
Ναι, έχουν φτιάξει δικά του συστήματα. Εννοείται. Και Swift δικά του ομιλικά. Και δικά τα Linux. Είναι τα Linux, οι πολλές εκδοχές των Linux. Έτσι, και είναι και τα Macintosh. Έτσι. Τα οποία δεν επηρεάστηκαν. Άρα, το ότι ο κύριος Klaus Schwab της εγκληματικής οργάνωσης, συγγνώμη, του φόρουμ του Davos, δεν πειράζει, το ίδιο είναι, ονειρεύεται κρασαρίσματα στον κόσμο και τεχνοδικτατορίες, το κάνει με την ασφάλεια ότι ελέγχει ένα μεγάλο μέρος του άλλοτε δυτικού κόσμου μέσα από την λεγόμενη κυβερνοτεχνολειτουργία. Δηλαδή τα πάντα εξαρτώνται, πολύ σωστά τα είπες, πολύ ωραίος ο πρόλογος, από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δηλαδή ούτε ψωμί δεν μπορείς να φας εάν δεν λειτουργήσει το σύστημα για να σηκώσεις λεφτά από το ATM ή άτιμο, όπως λέγαμε κάποτε εμείς. Και σκέψου καλά, άντε είναι να σηκώσεις και δεν μπορείς. Άμα σου φορτώσουν χρέη εφορίας και ιστορίες, τέτοια λάθη ας το πούμε, και άντε να ψάξεις να βρεις ποια... Βεβαίως, να εξαφανιστούν οι καταθέσεις σου και πάει λέγοντας. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και θα πρέπει ο κόσμος πολύ σωστά τον καλείς να αντιδράσει. Μα ξέρεις κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο. Παρακαλώ. Τι ωραία που μου αρέσει, έχουμε και έτσι πάντα αυτούς τους ωραίους τους διαλόγους, ζωντανούς, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, βλέπω κόσμο που πάει, ρε παιδί μου, δίπλα εκεί στον φίλο μου τον Γιώργο, ας το πούμε, εκεί που έχει το μινι μάρκετ, και παίρνει, ας πούμε, μια Coca-Cola. Κάτι, ρε παιδί μου, που κάνει 1 ευρώ, 2 ευρώ, ξέρω και τα λοιπά. Και με χαρά. Ή ψωμάκι, 3 ευρώ το ψωμάκι, ας το πούμε, στο φούρνο. Και με χαρά βγάζει το κινητό, ή το κινητό τηλέφωνο, και πληρώνει. Και πριν έβλεπα μία σκηνή, ας πούμε, που δεν περνούσε. Κάτι έγινε τώρα εκεί, ναι, κάποιο κόλλημα, γιατί αυτά, όλα αυτά είναι στον αέρα, εντάξει. Ναι. Και δεν μπορούσε να. Δεν είχε λεφτά μαζί της η κυρία για να πάρει την Coca-Cola. Έτσι. Και λέω, ρε παιδιά, μετρητά. Βάλτε λίγο μετρητά στη μηχανή σας. Και δεν το κάνουνε. Και κάποτε παρεξηγήθηκα με έναν κύριο σε ταμείο του σούπερ μάρκετ. Που εγώ το είπα καλοπροαίρετα, δεν το είπα κακοπροαίρετα. Όταν έβγαλε το κινητό, όπως το λες ακριβώς. Τα και έβαλε το πράσινο β, ότι πληρώνω. Και του λέω, με συγχωρείτε πολύ, χίλια συγγνώμη, δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε συνέστηση του τι κάνετε τώρα? Ξέρετε ότι θα μπορούσα εγώ, αν ήμουν hacker, στην απόσταση των 10-12 μέτρων, να σας έχω υποκλέψει όλα τα στοιχεία που έχετε στο κινητό από την τράπεζά σας? Το γνωρίζετε? Διότι το hacking, έτσι, έχει προχωρήσει σε απίστευτες καταστάσεις, υπόψη. Σε απίστευτες καταστάσεις. Η διαδικτυακή κλοπή δηλαδή, ή και η κυβερνοκλοπή. Πόσες φορές δεν έχουν γίνει κυβερνοεπιθέσεις και τα λοιπά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εδώ τώρα εσχάτως βγήκε στη δημοσιότητα ότι στην υπόθεση, ας πούμε, νοθείας των εκλογών ανακατεύεται και η Ουκρανική Μυστική Υπηρεσία, λέει, ας πούμε, ο Τραμπ ή το επιτελείο του. Δεν ξέρω αν την είδε στην είδηση. Ναι, το είδα ότι... Λοιπόν, και τρελαίνομαι, λέω, σοβαρά? Όχι, δεν υπάρχει πλάκα σε αυτό. Εδώ, εσύ, τον φίλο μας, ας πούμε, όποια γνώμη και αν έχει ο καθένας, ένα πρόσωπο της πολιτικής μας ζωής, το Λαβαζάνι τον έχουν σε λίστα εκτέλεσης. Βέβαια. Βέβαια. Και οποιοδήποτε, ας πούμε, σε οποιαδήποτε φωνή. Άκου να σου πω κάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα θα περάσουμε σε αυτό, αλλά πρόσεξε κάτι, είναι σοβαρό. Λοιπόν, μου είχε κάνει εντύπωση σε αυτά όλα τα κέμπλες που έχουν βγάλει τα Wikileaks, όπου αυτές οι ενημερώσεις που στέλνει η πρεσβεία στην Αμερική δεν αφορά μονάχα ζητήματα τη συζήτηση με τον Α, τον Β επιχειρηματία. Μιλάει για τα πάντα. Ο Τάδε, ας πούμε, της ΑΔΔΗ δήλωσε ότι θα γίνει αυτό και η ομάδα αυτή ψήφισε να κάνουν απεργία. Δηλαδή πράγματα λεπτομέρειες. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μία, ξέρεις, συναντηθήκαμε με τον κύριο Τάδε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, μιλάμε, στέλνουν συνέχεια τα πάντα, ό,τι αφορά. Δηλαδή μπορεί και αυτή η εκπομπή, για παράδειγμα, εντάξει τώρα βοκαλιζόμαστε, αννοήτως μπορεί, αλλά τα πάντα, υπόθηκε αυτό, υπόθηκε εκείνο, υπόθηκε το τρίτο, υπόθηκε το τέταρτο. Όχι, δεν βαυκαλίζεσαι καθόλου να έχει υπόθεση. Λοιπόν, οπότε... Είναι στο στόχαστρο όλες οι εκπομπές. Όλες καλές, τους αρέσουν, δεν τους αρέσουν, είναι στο στόχαστρο. Αν το έχεις, μην έχεις καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Εντάξει, όποτε να κάνω. Ναι, λέω, ας πούμε, ακόμα και ικανοποιητικά πράγματα να λες για το σύστημα, μέσα στο πλαίσιο είσαι. Μην στεναχωριέσαι καθόλου. Το,
Και το άλλο ήταν αυτό, η αποκάλυψη ότι οι Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες φτιάξανε μια λίστα χιλιάδων ονομάτων για ανθρώπους προς εκτέλεση. Είτε πραγματική είτε κοινωνική εκτέλεση. Ξέρεις, σε βρούμε από κάπου, σε πιάσουμε και σε ξεφτυλίσουμε, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, και ήθελα να προσθέσω ότι εδώ μου έστειλε μια φίλη της εκπομπής. Τέλος εποχής. Μια στενάχωρη βραδιά βίωσαν οι υπάλληλοι χθες βράδυ. Πολλά θρηλυκά ταμεία του ΑΒ στην Πάτρα πέρασαν στην ιστορία. Αντικαταστάθηκαν με αυτόματα όπου ο πελάτης περνάει μόνο στα πράγματα που ψωνίζει. Δηλαδή, περνάς. Πάει ο υπάλληλος με κυρία που η κοπελίτσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Εξαφανίζονται αυτές οι θέσεις εργασίας. Ποιος θα ψωνίσει άμα εξαφανίζονται οι θέσεις εργασίας? Και να πω και κάτι, Αλέξη, εδώ. Να. Αυτό έχει αρχίσει να συμβαίνει και στις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Πάρα πολλές συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα μειώνουν προσωπικό, παραδίδοντάς το στην περίφημη τεχνητή νοημοσύνη. Η οποία τεχνητή νοημοσύνη τα περιέγραψε ο ειδικός στην εκπομπή σου πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα δεν θα μπορούσε κανένας να τα πει από έναν άνθρωπο που έχει ποιότητα, αλλά και μια πνευματικότητα που διέκρινα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος με συγκίνησε, δεν σου κρύβω, ο οποίος μας είπε ότι τελικά, να ξέρετε, εγώ σας το λέω σαν ειδικός, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δυνατότητα και τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτό όμως είναι μια καλή διαπίστωση, ουμανιστική, ανθρωποκεντρική. Παραμένει όμως το θέμα και το πρόβλημα ότι σήμερα είχαμε κρασάρισμα και ο κόσμος έμεινε άναυδος. Αυτό που δεν διανοείται να συμβεί μέχρι πριν από λίγο. Βέβαια, εντάξει, στην Ελλάδα είπαμε, είμαστε τώρα οι εσχατίες της. Ναι, ευτυχώς, ευτυχώς. Και καλά λες, κάνω το σταυρό μου. Το σταυρό μου, τη γλιτώσαμε εδώ. Ευτυχώς. Στη Γαλλία όμως υπέστησαν ζημιές, στη Γερμανία το ίδιο, και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως ακόμα η βλάβη. Ακόμα η μπλε οθόνη είναι σε πολλές εταιρικές εφαρμογές. Μάλιστα, τέλεια, καταπληκτικά. Πάμε αυτό. Ναι, απευθύνεται σε εταιρικές εφαρμογές. Ευτυχώς που εκπέμπουμε με κλασικά, ξέρεις, ακόμα είμαστε στα Ερτζιανά. Έτσι, λοιπόν, όλο παγκοσμίως αυτό το πρόβλημα απευθύνεται σε εταιρικές εφαρμογές και όχι σε ιδιώτες. Έτσι, έτσι. Ακόμα, ναι. Ακόμα. Το λέω ακόμα γιατί μπορεί να έρθει. Όχι, μπορεί, θα έρθει η ώρα μας. Ναι, πού ξέρεις. Εάν τους αφήσουμε, θα έρθει η ώρα μας. Κοίταξε κάτι, καταρχάς τα Windows υποχρεωτικά κάνουν συνέχεια αναβαθμίσεις από αυτόματα. Έτσι. Δηλαδή, πού ξέρεις τι σου βάζει. Ακριβώς, ακριβώς. Ιδιαίτερα τα Windows 10 και 11. Ναι, ρε. Δεν προλαβαίνεις να ελέγξεις τίποτα. Στην περνάει την ενημέρωση, είτε θέλεις είτε όχι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα μας, συγγνώμη, σε παρέσυρα στις δικές. Δεν πειράζει. Μίλησες προηγούμενα για τους 401 ψήφους που πήρε η κυρία Πόν. Τι είναι αυτό, καλά, σου λέει, ευτυχώς που είχε αυτή η κυρία Πολωνέζα, ας πούμε, και τα λοιπά, της είπε έπρεπε να σε φυλακή, κυρία μου. Ναι. Μόνο που υπάρχει μία διαφορά εδώ και το λέω για να προσβιωθούμε. Άντε, για πες. Ναι, ότι η Πολωνή, η ευρωβουλευτής, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Εκτονώθηκε πάρα πολύ καλά, δυνατά, απηχούσε ο λόγος της μερικά εκατομμύρια ανθρώπων που είναι απέναντι στη δυστοπία, μερικά εκατομμύρια πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που είναι απέναντι στη δυστοπία, αλλά η Φόνη είναι εκείνη που θα κάνει πολιτική στην Ευρώπη για δεύτερη πενταετία. Και αυτό έχει δυστυχώς τη σημασία του. Δεν έχει σημασία αν είπε η Πολωνή ότι έπρεπε να σε φυλακή. Σημασία έχει ότι η επίτροπος και επικεφαλής της Κομισιόν που παίρνει τις αποφάσεις και κάνει τις πολιτικές θα είναι πάλι η κυρία Φόντερ Λάιεν. Δεν είναι ξεφτύλα για αυτούς όλους τους ευρωβουλευτές, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε όποιοι ήταν αυτοί που τη στηρίξανε. Μια γυναίκα η οποία έχει εξαπατήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαϊκό λαό με τα δισεκατομμύρια συμφωνίες που έκανε τον κύριο Μπουρλά, να ξαναβγαίνει από αυτού. Καταλαβαίνεις ότι σύψει. Δεν αφορά μονάχα τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Όχι βέβαια. Τους Έλληνες βουλευτές. Αφορά και τους ευρωβουλευτές, δηλαδή είναι τραγικό. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις και εδώ θα πούμε σαν είδηση. Ότι αυτό που έσωσε την Φόντερ Λάιεν ήταν η ψήφη των Πρασίνων. Για να μην έχουμε τσίμπλες στα μάτια και λέμε ότι... Και με την κυρία Μελώνη μαζί. Ναι.
Ασφαλώς. Αντίσταση ιταλική. Άμα η Μελώνη, γι' αυτό εγώ φωνάζω για την υποτιθέμενη πατριωτική δεξιά. Διότι ο αγώνας της πατριωτικής δεξιάς είναι να γίνει απλώς χαλήθης στη θέση του απερχόμενου χαλήθη. Δεν είναι εναντίον της δυστοπίας. Μην κοροϊδευόμαστε. Παχιά και μεγάλα λόγια μέχρι να πάρουν την εξουσία. Μόλις την πάρουν οι περισσότεροι, προσγειώνονται στην πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα υπαγορεύεται από οικογένειες νεοφεουδαρχών με μία υποψήφια παγκόσμια διακυβέρνηση, αυτή του Νταβός, του κυρίου Κλάους Βαμπ. Αυτή είναι στην ουσία που βγάζει τις διρεκτίβες που αφορούν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών στην Ευρώπη. Είναι πάντως τρομακτικό, έτσι. Δηλαδή η κυρία Μελώνη, επειδή ανέβηκε στην εξουσία με όλες αυτές τις συνθήκες που δημιούργησε ο COVID, το κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει εδώ στην Ελλάδα, αλλά οι απαγορεύσεις, οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και τα λοιπά δημιούργησαν ένα τεράστιο κίνημα αντίστασης στην Ιταλία, όπως και το μεταναστευτικό, το οποίο όμως ήταν διπλό, δηλαδή αποτελούσε μέρη του ίδιου σχεδίου. Και η κυρία Μελώνη υποσχέθηκε ότι δεν θα φτιάξουμε μακαρόνια φτιαγμένα από άλευρα εντόμων. Αυτά. Όχι, πες τα να ακούγονται. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή. Δεν θα φτιάξουμε συνθετικό κρέας. Ορισμένες φορές στο κοινωνικό δίκτυο υφίσταμε, ας πούμε, ένα ιδιότυπο bullying. Βλέπεις ανθρώπους φανατισμένους. Είδα ανθρώπους που είναι ταυτόχρονα τραμπικοί και φιλορώσοι. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Μην γελάς και τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι πραγματικά. Λες, ρε παιδιά, κάντε ένα κράτη. Έχετε μια επιφύλαξη. Τα πράγματα στην πολιτική παγκοσμίως δεν είναι ποτέ όπως φαίνονται. Έχουν ουρά πίσω τους. Έχουν ερμηνείες. Τι βιάζεστε. Το ίδιο έγινε με τη Μελώνη, το ίδιο γίνεται με τη Λεπέν. Εντάξει, βέβαια στη Γαλλία είναι να κλαις ή για να γελάσεις. Με αυτά μεταδίδει η κυρία Δεναξά, είναι, ας πούμε. Κοίταξε, αποδείχθηκε το ποιόν του ηγέτη της αριστεράς Μελανσόν. Φοβερό. Ο οποίος, τώρα δεν θέλω να κάνω σκληρούς χαρακτηρισμούς γιατί είμαστε στον αέρα. Αν ήμασταν κατηδία, με ξέρεις, θα έκανα σκληρότερους χαρακτηρισμούς. Αλλά είναι επιεικώς απαράδεκτος. Είναι γελίος όσον αφορά την πολιτική έκφραση, γελίος στην κυριολεξία. Και σήμερα που λέει αυτά που λέει, καταγγέλλοντας τους σοσιαλιστές, τα μέρη αυτής της κολεκτίβας που φτιάξανε για να χτυπήσουν την Λεπέν, το αποτέλεσμα ποιο είναι τελικά για τον κύριο Μελανσόν, ότι κυρίαρχο στο παιχνίδι, όπως είχα προβλέψει, θα είναι πάλι ο κύριος Μακρόν. Γιατί αυτή είναι η πέμπτη γαλλική δημοκρατία, την οποία ο κύριος Μελανσόν στα 75 του, φαντάζομαι, και επειδή έκανε μόνο πολιτική, ότι έπρεπε να την ξέρει καλύτερα από μένα. Τραγικό, εντάξει, και η εκλογή δηλαδή της Προέδρου της μεγάλης, της Βουλής τους, ας το πούμε έτσι, του Κοινοβουλίου τους, τα κατάφερε ο κύριος Μακρόν με συνεργασία με τους γκολικούς, είναι ενδεικτικό, ας πούμε, έγκλημα. Ναι, δοκιμάζουν τις αντοχές μιας κοινωνίας, η οποία εξακολουθεί να βαφκαλίζεται βολοδέρνοντας από τη σκύλα στη χάριδη, αυτό κάνει. Και σήμερα το σοκ είναι πολύ σοβαρό, αυτό το κρασάρισμα, γιατί μας δείχνει, Αλέξη και κυρίες και κύριοι, ότι ζούμε σε ένα ψεύτικο κόσμο, το αντιλαμβάνεστε. Δεν έχουμε περιουσία, δεν έχουμε υγεία, δεν μας ανήκει τίποτα τελικά. Αυτό είναι. Δεν μας ανήκει τίποτα. Ό,τι έλεγε ο φίλος μου ο Κλάους, ότι δεν σας ανήκει τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι, αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Έτσι. Αυτό πιστεύω ότι το κατάλαβαν τα εκατομμύρια των πολιτών από την Αυστραλία μέχρι τη Γερμανία. Αχ, πίσω στο στούντιο Μετρόπολης 95 και 5 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, η εκπομπή φιλοξενεί το φίλο της εκπομπής, τον άνθρωπο της ελεύθερης διαφωνίας, στοχαστή αναλυτή, πατριώτη Νίκο Σίμω. Νίκο, λέγαμε. Προηγουμένως, δεν μπορώ, ρε, εσύ, κοίτας κάτι. Η εκπομπή γίνεται όλο πλερέζα. Μου λένε όλο πλερέζα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια και τα λοιπά με αυτά που μας λες. Εντάξει, δεν το κάνω επίτηδες. Όχι, βέβαια. Και νομίζω ότι είναι μια εκπομπή από τις πολύ λίγες. Όχι γιατί μου κάνεις την τιμή και με φιλοξενείς. Φιλοξενείς και άλλους ανθρώπους πολύ σημαντικούς.
Είναι μια εκπομπή που επιχειρεί να αφυπνίσει, να προβληματίσει, να δώσει μια ευρία γκάμα προβληματισμού, πάντα κάτω από την ανθρωποκεντρική λογική. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, και έλεγα προηγουμένως, εδώ που ήμασταν με τους συναδέλφους από το σταθμό, λέγαμε, κοίταξε κάτι, έγινε το δοκιμαστικό. Σκέψου λοιπόν, γιατί όλα τα μετοχολόγια στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όπως και στη Βρετανία, όπως και στο συνδίκτυο της Φραγκφούρτης, είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένα. Έτσι. Λοιπόν, οι τραπεζικές καταθέσεις και όλα αυτά εδώ είναι ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει. Παλιά υπήρχε εκεί το τευτεράκι, γράφανε και χειρογραφικά, ας πούμε, πόσα έχεις, δεν υπάρχει καν ούτε αυτό. Σκέψου λοιπόν, γιατί λέγαμε προηγουμένως, δεν θα έχεις τίποτα και είσαι ευτυχισμένος στην πραγματικότητα, με αυτή την ψηφιακή καταιγίδα, όντως μπορεί να σου τα σβήσει ένας κακόβουλος. Κάνανε επίθεση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Λοιπόν, σκέψου τώρα, στο Εθνικό Κτηματολόγιο θα μου πεις, εντάξει, ευτυχώς που όλα στην Ελλάδα είναι μισοδουλειές φτιαγμένες, γιατί μόνο για μίζες ήταν. Ακόμα ναι. Λοιπόν. Και έχω και επίσης, επειδή λέγαμε για την κυρία Μελώνη, δεν θέλω να σε βγάλω από τη ροή αυτό που συζητάμε. Όχι καθόλου. Αλλά πρόσεξε κάτι. Ελεύθερα συζητάμε. Λοιπόν, είπε κοντή τη Μελώνη, μία δημοσιογράφος, κυρία Τζούλια Κορτέζε, με δύο λέει δυσμιστικές αναρτήσεις, body shaming εις βάρος της Μελώνη, λοιπόν τον Οκτώβριο του 23, και έφαγε πρόστιμο 5.000 ευρώ γιατί την είπε κοντή. Δεν υπάρχουν κοντή, ρε. Δεν υπάρχουν κοντή, δεν υπάρχουν ψηλοί, δεν υπάρχουν λεπτοί. Γιατί ξέχασες ότι ο Σαρκοζή έβαζε στις τέρνες μέσα στα παπούτσια να ψηλώσει. Πιπρόσθετα προκειμένου να φαίνεται λίγο ψηλότερος γιατί είχε πρόβλημα. Το ξέχασες. Όχι, δεν το ξέχασα αυτό λοιπόν. Γνωστό αυτό. Αλλά αυτό δεν το έχω ξαναδιαβάσει. Δηλαδή, πραγματικά να καταδικαστεί μία δημοσιογράφος. Γιατί είπε κοντή τη Μελώνη. Ο Λαζόπουλος που έλεγε κοντό τον Κούγια, ας πούμε, με πάνω. Και 30 φιλόπιτς τον είχαν σαπίσει στον άνθρωπο. Λοιπόν, τι θα γίνει, φίλε. Δεν πάμε καλά. Όχι, όχι, και θα πρέπει να αρχίσουν οι πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, να προβληματίζονται σοβαρά. Σκέψου αυτό που είπες για τα νοσοκομεία, ότι υπήρξαν άνθρωποι που βρεθήκαν στο χειρουργικό κρεβάτι και δεν μπορούσε να γίνει εγχείρηση σήμερα. Φοβερό, σήμερα. Φοβερό. Ναι, δηλαδή σβήσανε. Οι ακτινογραφίες σβήσανε. Τα πάντα. Και είναι τραγικό να αφήνεται ένα σύστημα στην κυριαρχία ενός ευγονιστή δυστοπικού τύπου που έχει σοβαρότατα ψυχολογικά προβλήματα, διότι όλες οι συνεντεύξεις που έχει δώσει τελευταία ο κύριος Bill Gates φαίνεται πεντακάθαρα ότι ο άνθρωπος πάσχει. Είναι έξω από την ανθρώπινη φύση δηλαδή, βρίσκεται αλλού. Σήμερα μάλιστα έβλεπα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι κάνουν ενέσιμα σε παιδιά, ναι. Δηλαδή τραγικά πράγματα, προκειμένου να δουν τις αντιδράσεις τους και τα λοιπά με διάφορες ουσίες. Εδώ, συγγνώμη, ετοιμάζει δικιά του παραγωγή για τρόφιμα, τα οποία έχουν υποτίθεται για να μένουν στη συντήρηση, ξέρεις, αντί ας πούμε να μείνουν, να μπορεί να μείνει για 3 μήνες εγώ στην παραμονή του, να μένει κανένα 2-3 χρόνια. Βάζει παπάνω, δηλαδή, λοιπόν, τα ψεκάζει με ένα είδος... δεν ξέρω, peel λέγεται κάπως έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και μάλιστα σκέφτεται ότι αυτά τα δικά του τα ζαβατικά θα έχουν ταυτόχρονα, θα είναι και. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν τα λέω αυτά. Δεν τα λέει κανένας νομοσιολόγος. Ο ίδιος ο κ. Bill Gates λέει ότι θα τα τρώτε και θα εμβολιαζόσαστε κιόλα. Ναι. Έχει πει διάφορα τέτοια. Κανα δυο δημοσιογράφοι και μάλιστα θηλυκού γένους και προς τιμήν τους τον στριμώξανε. Έφτασε στο δημοκρατικό σημείο ο δημοκράτης Gates να πει τελειώνει η συζήτηση, δεν συζητάω άλλο. Έλα ρε. Αν στριμώχθηκε δηλαδή ιδιαίτερα για τα σκευάσματα COVID-19, διέκοψε την συνέντευξη γιατί ακριβώς δεν άντεχε στις ερωτήσεις και δεν μπορούσε να δώσει τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που έκαναν οι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Ορίστε. Αυτά είναι. Λοιπόν, ένα θέμα που έχει ταλανίσει πολύ τον τελευταίο καιρό... Mm-hmm. Είναι η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ. Okay. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση αυτή η απόπειρα. Οποιοςδήποτε επιχειρήσει να... Έχουν ήδη αναπτυχθεί διάφορα σενάρια παγκόσμια και στο κοινωνικό δίκτυο το ελληνικό ιδιαίτερα. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι οποιοδήποτε σενάριο από τη στιγμή που του λείπουν στοιχεία...
δεν μπορεί να υποστηριχθεί στεναρά. Αυτά που μπορούμε να πούμε για την απόπειρα δολοφονίας είναι μόνο πολιτικές εκτιμήσεις, ξεκινώντας από το ποιος ωφελείται από μια τέτοια πράξη. Είναι σίγουρο ότι η αμερικανική κοινωνία στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα είναι εξαιρετικά διαιρεμένη και πολλωμένη. Και γι' αυτό έχουν κάνει τα πάντα και οι δημοκρατικοί για να είναι διαιρεμένοι και οι ρεπουμπλικάνοι, ιδιαίτερα οι δεύτεροι, με την ρητορική του ανερμάτιστου Τραμπ, ο οποίος συμπεριφέρεται όταν μιλάει σαν να κάνει talk show σε τηλεόραση. Ήταν της τηλεόρασης, μην ξεχνάμε. Ακριβώς. Να σημειώσω λοιπόν ότι ο Τραμπ δεν είναι πολιτικός. Ο άνθρωπος έχει κάποια ψήγματα ιδεών, αλλά δεν μπορεί να τα υλοποιήσει γιατί δεν έχει σχέδιο. Πετάει αερολογίες, οι οποίες πιάνουν βέβαια σε ένα κοινό, αλλά στην ουσία πάρα πολλά πράγματα από όσα και έλεγε πριν ως πρόεδρος και τώρα ως υποψήφιος δεν θα μπορέσει να τα υλοποιήσει. Έχουμε λοιπόν δύο συμβάντα εδώ. Το ένα είναι, έχουμε ένα νεαρό ο οποίος περνάει την περίμετρο της συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, κρατώντας ένα τυφέκιο με διόπτρα, φτάνει σε ένα κτίριο στο οποίο ανεβαίνει, δεν ξέρω πώς ανέβηκε. Είχε σκάλα. Είχε μαζί του. Ναι, είχε μαζί του σκάλα αυτό. Έλαθε. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρα. Είχε προμηθευτεί πριν πάει εκεί, πέρασε από ένα μαγαζί και πήρε και μια σκάλα. Λοιπόν, έχει σκάλα μαζί του, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, φτάνει στο κτίριο, ανεβαίνει τη σκάλα, εντοπίζεται ότι λέει η δημοσιογραφία τώρα θα πω, 26 λεπτά πριν από την ασφάλεια της συγκέντρωσης, ότι ένας περίεργος τύπος κινείται με ένα τυφέκιο κτλ. Ανεβαίνει στο επικλινές της στέγης, ουρλιάζουν δεκάδες άνθρωποι από κάτω, άνθρωπος με όπλο στη στέγη, άνθρωπος με όπλο στη στέγη, στα 130 μέτρα από τον Τραμπ, με διόπτρα παρακαλώ, τυφέκιο. Ένας αστυνομικός βάζει μια σκάλα να ανέβει, του γυρίζει το όπλο και ο αστυνομικός κατεβαίνει. Ερώτημα, τι έκανε μετά ο αστυνομικός, πήγε στην επόμενη γωνία να φάει hot dog? Τι ακριβώς έκανε? Εντάξει, του προέτεινε το όπλο. Ήταν ανέτοιμος να τον αντιμετωπίσει, πράγμα καταπληκτικό για την αμερικανική αστυνομία. Όντως, όντως αυτό. Η οποία είναι αντιμέτωπη με το έγκλημα. Σε καθημερινή βάση. Σχεδόν. Έτσι. Λοιπόν, δεν τον αντιμετώπισε. Μετά τι έκανε ακριβώς? Και μετά έπεσαν σφαίρες, αφού άρχισε να ρίχνει από ό,τι φαίνεται όπου να είναι. Δηλαδή, οι σφαίρες δεν στόχευαν κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Το σενάριο του μοναχικού λύκου μου το χαλάει το γεγονός των μέτρων, των ανύπαρκτων ή μάλλον των μεγάλων κενών που είχαν τα μέτρα ασφαλείας στο νούμερο 2 της προεκλογικής εκστρατείας, δεν είναι και πολύ, και πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ερώτημα είναι, γιατί υπήρχαν αυτά τα κενά ασφαλείας, γιατί δεν φρόντισαν οι δυνάμεις ασφαλείας ακόμα και με τα κενά τους, αφού είχαν εντοπίσει 26 λεπτά πριν τον νεαρό, να τον εξουδετερώσουν συλλαμβάνοντάς τον? Και γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να χάσει ένας αθώος άνθρωπος τη ζωή του, γιατί έφαγε μια αδέσποτη στο κεφάλι? Ξέρεις τι πράγμα είναι να πηγαίνεις σε μια συγκέντρωση και να σε γυρίζουν στο σπίτι σου νεκρό? Φουλέ. Και γιατί απ' την άλλη μεριά τραυματίστηκε μια κυρία στο χέρι και μάλιστα σοβαρά? Το σενάριο λοιπόν του ελεύθερου σκοπευτή μου φαίνεται αδύναμο. Το σενάριο συμβολέου επίσης μου φαίνεται ασταθές. Γιατί? Γιατί στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών όσες δολοφονίες σχεδιάστηκαν κατά συντριπτική πλειοψηφία επέτυχαν απολύτως. Δηλαδή, εάν κάποιοι μηχανισμοί είχαν αποφασίσει να βγάλουν από τη μέση τον Τραμπ, είμαι απολύτως πεπισμένος ότι θα τον έβγαζαν όχι με το σόου που δημιουργήθηκε, αλλά θα τον έβγαζαν επαγγελματικά. Να θυμίσω τη δολοφονία του Τζον Κένεντι, γιατί πέσαν πάρα πολλές σφαίρες τότε, γιατί οι δολοφόνοι έπρεπε να ακολουθήσουν την οδό διαφυγής που είχαν σχεδιάσει. Πότε αρχίζαμε να συζητούμε
για τις υποψίες που άφηνε η συγκεκριμένη δολοφονία 40 χρόνια μετά. Μέχρι τότε ήμασταν επαναπαυμένοι ότι ένας αριστερός συνδικαλιστής ήταν εκείνος που έκανε το φόνο. Αποδείχθηκε δεκαετίες μετά ότι δεν ήταν αυτός. Τουλάχιστον δεν ήταν ο μόνος. Ότι το δεύτερο, η δολοφονία του πιο σημαντικού των Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι. Γενικός εισαγγελέας κιόλας, έτσι. Έτσι, σημαντικότατος. Γιατί? Διότι παρότι ο πατέρας της οικογένειας Κένεντι είχε στενές σχέσεις με τον διπλωμάτη της Ιταλοαμερικανικής μαφίας, τον Τζο Μπονάνο, ο οποίος πέθανε και σε βαθιά γεράματα, ο Τζο Μπονάνο, ο Ρόμπερτ Κένεντι τα είχε βάλει με την Ιταλοαμερικανική μαφία και όχι μόνο, και την Ιρλανδική μαφία κτλ., από νεαρός εισαγγελέας. Και φαίνονταν ότι είχε τη διάθεση να αλλάξει τη ροή της ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόλαβε ούτε την υποψηφιότητα να χαρεί. Έτσι, δολοφονήθηκε άγρια και ξέρουμε τον τρόπο. Και άλλη δολοφονία πέτυχε το στόχος της, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Τι ήθελε να κάνει ο Κίνγκ? Να σηκώσει το κοινωνικό φρόνημα των μαύρων. Σηκώθηκε ποτέ το κοινωνικό φρόνημα των μαύρων? Είναι ίσοι σήμερα οι μαύροι στις Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι βέβαια. Τα γκέτο υπάρχουν ακόμα. Inner City Blues, Marvin Gaye, ο ύμνος των γκέτο του Μανχάταν. Τι θέλω να πω λοιπόν? Η υπόθεση του Malcolm X επίσης. Θέλω να πω ότι εάν το βαθύ κράτος ή κάποια συμφέροντα που σχετίζονται με ένα τμήμα του βαθέως κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών ήθελαν να βγάλουν τον τράμα από τη μέση, δεν θα γίνονταν αυτό που έγινε. Θα είχαν φροντίσει για μια επαγγελματικότερη κατάσταση που θα πετύχαινε το στόχο της. Έχω λοιπόν την εκτίμηση την πολιτική, γιατί δεν έχω δεδομένα, άρα εκτιμήσεις κάνουμε, υποθέσεις μόνο, το τονίζω αυτό, γιατί δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητος τίποτα, ούτε να αποκλείσω το σενάριο του μοναχικού λύκου και την ανικανότητα των υπηρεσιών, αν και μου φαίνονται λίγο περίεργα αυτά, ούτε από την άλλη μεριά να αποκλείσω τελείως το story που ακούγεται από τους δημοκρατικούς κατά 40% που λένε ότι το στήσε ο ίδιος. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω, όχι γιατί το θεωρώ απίθανο, αλλά γιατί δεν έχω στοιχεία. Εντάξει, είναι λίγο πάντως δύσκολο να βάλεις τον εαυτό σου να κάθεται να σφαίρες να πέφτουν. Απολύτως κοντά στην δική σου τη λογική, γι' αυτό λέω ότι δεν έχω στοιχεία, επομένως δεν μπορώ να υποστηρίξω τέτοια πράγματα. Αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ξέρεις Αλέξη, έχουν συμβεί πολύ περίεργα πράγματα στη διαδρομή αυτή των 2 εκατονταετιών της ιστορίας της. Αυτό είναι αλήθεια. Εξαιρετικά περίεργα πράγματα. Επειδή όμως δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε και απίθανα πράγματα που ακούγονται για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Έχω όμως μία εκτίμηση. Ότι ό,τι έγινε, έγινε περισσότερο για να προειδοποιηθεί ο Τραμπ και όχι για να φύγει από τη μέση. Δηλαδή, πιστεύω εδραία ότι το βαθύ κράτος, τα deep state, του έδωσαν ένα σήμα ειδοποίησης. Του είπαν δηλαδή, τελείωνε με τις ασυναρτησίες, με τα μεγάλα λόγια και το ανερμάτιστο του χαρακτήρα σου. Εδώ έχουμε ένα δρόμο, έχουμε κάποια συμβόλαια και κάποιους χάρτες που πρέπει να υλοποιηθούν. Και αυτούς τους χάρτες θα τους υλοποιήσεις, είτε σ' αρέσει είτε όχι, εφόσον εκλεγείς πρόεδρος. Αυτό πιστεύω ότι συνέβη. Υπάρχουν πάρα πολύ περίεργα συμβάντα σε όλο αυτό το σκηνικό της δολοφονίας ή της απόπειρας δηλαδή δολοφονίας. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε έναν άνθρωπο να τον σηκώνει η ομάδα του, η ομάδα ασφαλείας, και ο ίδιος να προτείνει τη γροθιά και να φωνάζει fight στο ακροατήριο και να μην θέλει να κατέβει κιόλας, γιατί μέχρι που το κατεβάζανε στα σκαλιά αυτός φώναζε. Εγώ έναν άνθρωπο τώρα που είσαι ένας άνθρωπος που γίνεσαι υποψήφιο θύμα δολοφονίας, τέτοια ψυχραιμία μου δημιούργησε απορία. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τα είχαμε κάνει πάνω μας, ας πούμε, αυτό. Ακριβώς, οι περισσότεροι. Μα αυτό έχει συμβεί και σε προσωπικότητες που έχουν γλιτώσει από δολοφονικές απόπειρες.
Εκείνη τη στιγμή χάνεσαι, δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει. Έτσι, κακά τα ψέματα τώρα. Ο άνθρωπος δεν είναι ο Ηρακλής του Δεκάθλου. Ένας άνθρωπος, είναι 79 ετών. Έχω και κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Γιατί ο κύριος Τραμπ μετά την απόπειρα έσπευσε να ευχαριστήσει την αστυνομία της Πενσιλβάνια, την ομάδα ασφαλείας του, τις μυστικές υπηρεσίες με ανακοίνωση. Αντί να τους ξεχέσει. Ακριβώς. Δηλαδή έσπευσε να τους ευχαριστήσει για τα τεράστια κενά. Ακούω τώρα από τον Αλέξανδρο τον Τζίκο να μου λέει ότι πήρε και τη σκάλα και μπέμπαινε με σκάλα στην περίμετρο που θα μπορούσαν να τον έχουν σταματήσει. Λοιπόν, γιατί τους ευχαρίστησε. Ένα. Δύο. Ποιο είναι το συγκεκριμένο ιατρικό ανακοινωθέν και από ποιο νοσοκομείο για το τι συνέβη με το αυτί του Τραμπ. Αποκολλήθηκε και έγινε επέμβαση. Ξύθηκε. Κόπηκε τμήμα του. Τι έγινε ακριβώς. Δεν μάθαμε. Έμαθες κάτι. Γιατί εγώ δεν είδα στην ειδησιογραφία κανένα επίσημο ανακοινωθέν. Γιατί μετά την απόπειρα θυμήθηκαν όλοι, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι, ότι πρέπει να πάμε σε ενότητα, να κατεβάσουμε τους τόνους. Και το θυμήθηκαν ποιοι, αυτοί που επί 4 χρόνια και από εδώ και από εκεί, δηλαδή και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να διαιρέσουν και να πολλώσουν την αμερικανική κοινωνία. Πότε το θυμήθηκαν αυτό, τώρα που έχει ανοίξει χαντάκι και που οι δημοκρατικοί από τη μια μεριά δεν θέλουν καν να φανταστούν ότι θα υπάρξει πρόεδρος Τραμπ και από την άλλη οι ρεπουμπλικάνοι οπαδοί δεν θέλουν καν να πιστέψουν ότι δεν θα είναι πρόεδρος ο Τραμπ. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί μετά την απόπειρα ανακοινώθηκε, το είπε ο ίδιος, έσπευσε να ξαναγράψει το λόγο του στο Μιλγουόκι. Δηλαδή ο προηγούμενος λόγος δεν ήταν καλός. Όχι, έσπευσε να τον ξαναγράψει όπως είπε, διότι όφιλε τώρα να είναι ενωτικός. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό. Κοίταξε. Για να γίνει ενωτικός ο κύριος Τραμπ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν φτάνει μια κοινωνία στο όριο του εμφυλίου, διότι συνήθως οι Έλληνες, εμείς δεν έχουμε τόση άμεση επαφή με τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί και αυτό να αποτελεί ένα στοιχείο, ας πούμε, ότι ξέρεις, δεν είναι δύσκολο. Ξέρεις, βγήκε το Atlantic City, έλεγα προχθές ότι έγραψε το Atlantic, το περιοδικό, έλεγε ο επίδοξος δολοφόνος και ο επίδοξος δικτάτορας. Βγήκε η Liberation με πρωτοσέλιδο που στην πραγματικότητα παρουσιάζει τον Τραμπ αναδυόμενο Χίτλερ. Υπάρχει αυτή η πολεμική εναντίον του Τραμπ, πράγματα τρελά, ας το πούμε, που διαβάζει. Ναι, όντως. Όντως. Αλλά όμως. Πολώνουν την Αμερικανική. Βεβαίως. Αυτά όμως η κοινωνία έχει πολλωθεί ήδη από το τέλος των προηγούμενων εκλογών. Μην γελιόμαστε. Και κάναν ό,τι μπορούσαν και το επιτελείο του Biden και από την άλλη μεριά το επιτελείο του Τραμπ να συντηρήσουν αυτή την πόλωση για χρόνια. Mm-hmm. Είναι όντως, όπως το λες, τα πρόθυρα εμφυλίου. Είναι όντως. Και είναι μια χώρα που είναι και ένοπλη, δεν είναι. Δηλαδή το δικαίωμα του να κουβαλάς, βέβαια από την άλλη μεριά του σώζει και αυτό, έτσι. Να σταθούμε και σε κάτι άλλο. Ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκείνος που έλεγε ότι σε 24 ώρες θα σταματήσει το πόλεμο στην Ουκρανία. Το έλεγε ή όχι? Αυτό ναι. Για να μην τρελαθούμε τώρα, το έλεγε. Ο αντιπρόεδρος που όρισε, και τον όρισε και παράτυπα, δηλαδή δεν περίμενε καν να γίνουν οι συνεδριακές διαδικασίες, ο κύριος Βάνς, μίλησε για ανάγκη διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το διαπραγματεύομαι με τη Ρωσία και σε 24 ώρες τελειώνω τον πόλεμο, έχει μια απόσταση νομίζω. Και το λέω ειρωνικά. Έχει τεράστια απόσταση το ένα με το άλλο. Και τι θα διαπραγματευτεί ο κύριος Τραμπ με τον Πούτιν για την Ουκρανία ακριβώς? Τι ακριβώς θα διαπραγματευτεί? Πώς θα σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία? Θα πω κάτι που θα το πω για πρώτη φορά στην εκπομπή σου. Το λέω πρώτη φορά, δεν το έχω ούτε καν γράψει. Okay, ευχαριστούμε. Είμαστε δυο μας σε ένα σπίτι και εγώ αποφασίζω να βάλω τα σκεύη, τα υλικά και την τέχνη στο μαγείρεμα προκειμένου να φτιάξω φαγητό. Και έρχεσαι εσύ και μου λες, μαγείρεψες, πολύ ωραία έκανες, θα φάω εγώ και εσύ θα μείνεις νηστικός.
Εσύ πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσω εγώ? Τι θέλω να πω? Άντε. Έτσι, τι θέλω να πω? Στις ουκρανικές φέπες σκοτώνεται ο ανθός της ρωσικής νεολαίας. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Διότι δεν έχουν απώλειες οι Ουκρανοί μόνο, έχουν και οι Ρώσοι. Ποιος πιστεύει λογικός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα ότι ο Πούτιν θα διαπραγματευτεί ειρήνη για να έρθει BlackRock να αναλάβει την Ουκρανία? Το πιστεύει κανείς λογικός άνθρωπος αυτός? Αυτό που λέω. Έτσι είναι. Ποιος πιστεύει δηλαδή ότι το υπόβαθρο εξουσίας στη Ρωσία θα επιτρέψει στον Πούτιν να κάνει συμφωνίες που θα δίνουν προβάδισμα στην BlackRock για να εκμεταλλευτεί το υπέδαφος της Ουκρανίας? Δεν πιστεύω κανείς λογικός άνθρωπος να το πιστεύει αυτό. Και θέλω να πω ότι τα deep states των Ηνωμένων Πολιτειών και το υπόβαθρο εξουσίας στη Ρωσία είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα deep states στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαν στόχο ό,τι είχε παραδοσιακά ο Αγγλοσαξονισμός. Την αποικιοποίηση των κρατών, όπου κάνουμε επιδρομή με όποιους τρόπους, πολιτικούς ή στρατιωτικούς, προκειμένου να κλέψουμε τον πλούτο τους. Αυτή ήταν η πολιτική του νεοαγγλοσαξονισμού δεκαετίες τώρα. Το υπόβαθρο εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Ρωσία, έχει αρχές, στοχοπροσύλωση και πατριωτισμό. Το υπόβαθρο, όχι τα deep states. Για ποιο λόγο ο Δημήτρη Μετβέντεφ βγαίνει και λέει με την Ουκρανία θα γίνει παράδοση ανεφόρων, αλλιώς δεν συζητούμε τίποτα? Το λέει τυχαία? Όχι βέβαια. Ποιος είναι ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας στο υπόβαθρο εξουσίας? Μεγάλος. Να θυμίσω στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση βλέπαν μηχανοκίνητα και τεθωρακισμένα του ρωσικού στρατού να έχουν απάνω ακόμα τη σημαία με το σφυροδρέπανο. Είναι συνείδηση σε ένα μεγάλο μέρος της ρωσικής κοινωνίας τα Σοβιέτ. Πίσω στο στούντιο Μετρόπολης 95 και 5, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, η εκπομπή φιλοξενεί τον Νίκο Τοσίμο, άνθρωπο της ελεύθερης ραδιοφωνίας της Earth Open, στοχαστής, αναλυτής, δημοσιογράφος, αρθρογράφος και πατριώτης. Περιμένοντας να συνδεθούμε με τον Ρούντι Ρινάλντι για να μας πει για τα... γιατί ο φίλος της εφημερίδας αυτής, μιας εφημερίδας που πραγματικά εγώ τουλάχιστον τη διαβάζω από την αρχή μέχρι το τέλος του δρόμου της αριστεράς. Νίκο, λέγαμε προηγουμένως, πριν κλείσουμε για όλα αυτά με τον κύριο Τραμπ, το οπωσδήποτε πάντως είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει, αυτό δηλαδή δεν θα έπρεπε να συμβεί, μπορεί να ανοίξει ένα καινούριο πολιτικό κεφάλαιο καταστροφής στην πραγματικότητα για, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, ασφαλώς. Προς το παρόν δίνει εξαιρετικό προβάδισμα στον Τραμπ. Τώρα δεν ξέρω αν αποσυρθεί ο κύριος Μπάιντεν τι θα γίνει. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία να πω, σε αυτό μόνο και σταματάω, είναι ότι η διαπραγμάτευση με την Ουκρανία θα περάσει από τους Ρώσους. Οι Ρώσοι θα κρίνουν εάν όλο το αίμα που έχουν δώσει και τον αγώνα που έχουν δώσει δύο χρόνια τώρα, προκειμένου να μην εγκατασταθούν τα πυραυλικά συστήματα του ΝΑΤΟ στην αυλή τους, θα τα εχωρήσουν για την BlackRock. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνουν και επομένως βαυκαλίζεται ο κύριος Τραμπ αν νομίζει ότι θα είναι εύκολη η διαπραγμάτευση με τη Ρωσία. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Ρούντι Ρινάλντι, σε περιμέναμε να μας πεις για την αυριανή, για το φίλο το αυριανό της εφημερίδας «Ο Δρόμος Αριστεράς». Καλησπέρα, καλώς επιστρέφεις, καλώς έρχεσαι κάθε Παρασκευή εδώ σε αυτό το ραντεβού μας. Είναι, είναι μαζί και ο Νίκος ο Σίμος, απλώς συζητούσαμε προηγουμένως στην εκπομπή. Καλησπέρα και στον Νίκο. Καλησπέρα Ρούντι. Όλα καλά. Παλεύουμε. Α, όλα καλά. Εντάξει, ακόμα υπάρχουμε, ψηφιακός δηλαδή, ακόμα υπάρχουμε. Λοιπόν, ναι. Τι έχουμε στο δρόμο λοιπόν, αριστεράς? Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικό τίτλο από κάτι που συνδέεται με το κυπριακό για την αυριανή μέρα. Και ο τίτλος είναι «Δεν ξεχνώ σημαίνει αντιστέκομαι». Έτσι. 50 χρόνια την τουρκική εισβολή, 50 χρόνια συνεχιζόμενης κατοχής και επικισμού, η μνήμη είναι πιο δυνατή από τη λύση. Και η Κύπρος δεν κοίται μακρά όπως θέλουν πολιτικές ελίτ.
συναδέλφωση και συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου να σταματήσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό ελεύθεροι λαοί σε ελεύθερες χώρες. Αυτός είναι ο τίτλος ο κεντρικός και ο υπότιτλος όλα αυτά που σας είπα. Mm-hmm. Το «Δεν ξεχνώ» σημαίνει αντιστέκομαι, είναι μια ενεργητική στάση, γιατί την αυριανή μέρα ο Ερντογάν μαζί με την κεμαλική αντιπολίτευση πάνε να κάνουν μια αναπαράσταση της απόβασης και της εισβολής που κάνανε το 1974. Θα πάνε 50 πλοία τουρκικά πολεμικά, μια ολόκληρη αρμάδα. Θα κάνουν πτήσεις και τα διάφορα drones Bayraktar που έχουν, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν και 1,5 τόνο εκρηκτικά και αυτά. Θα κάνει μεγάλη επίδειξη δύναμης και βγήκε και η Εθνοσυνέλευση εχθές με απόφαση και είπε ότι πρέπει η διεθνής κοινότητα να γνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, το ξεδό κράτος δηλαδή. Οπότε αναμένουμε πιθανά και μία κλιμάκωση γύρω από αυτά τα θέματα. Και βεβαίως η ελληνική πλευρά κάθεται λίγο ήσυχη, κάλμα, ηρεμία, διαβουλεύσεις. Ησυχία, παιδιά. Ως εκεί. Έμαθα όμως, για να καταλάβουμε μερικά πράγματα, ότι η εκκλησία της Κρήτης που υπάγεται στο Φανάρι και όχι στην ελληνική, στην Αθήνα τέλος πάντων, έχει αποφασίσει να έχει μεσίστιες αύριο τις σημαίες και κάθε ώρα να χτυπάει πένθυνη την καμπάνα. Προτάσεις που είχαν γίνει να γίνουν ανάλογα πράγματα σε όλη την Ελλάδα, η ελληνική πολιτική ηγεσία τις απέρριψε. Βεβαίως ο Γεραπετρίτης που κάνει τεμενάδες και σκύβει όταν περνάει ο Ερντογάν ενημέρωσε τους αρχηγούς των κομμάτων και μάλλον υπάρχει κάποια ανησυχία. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό δηλαδή, και σε τι, γιατί μάλλον ας πούμε ο Ερντογάν θα το τραβήξει αύριο και θα θελήσει να κάνει εκτός από μια φιέστα πιθανά και κάτι άλλο. Πάντως ήταν ανησυχητική και η αναφορά που ο απερχόμενος διοικητής της UNICEF είπε εκεί της... Τον Οιέδων, όπου είπε ότι αν δεν ηρεμήσουν τα πράγματα μπορεί να... Γιατί οι Τούρκοι όλο προχωρούν στο χώρο της νεκρής ζώνης, ας πούμε, και καταλαμβάνουν... Ναι. Και επειδή ετοιμάζονται και κάποιοι να κάνουν κάποιες κινήσεις, πώς το λένε, να μπλοκάρουν τα σημεία αυτά που υπάρχουν, τα μπλόκα, και να κάνουν κάποιες συμβολικές κινήσεις, υπάρχει κίνδυνος είτε καμιά σπουδή κάποιες ή κάτι και να έχουμε διάφορα... Επανάληψη με τους δύο του... Ίσα άξολο μου και αυτά, δηλαδή εδώ είναι τα πράγματα σε πολύ τεντωμένο σκηνή και θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, ας πούμε, της εφημερίδας και έχουμε ένα τετρασέλιδο αφιέρωμα, γιατί είναι σημαντικό. Μας απασχολεί αρκετά και το θέμα Τραμπ, δηλαδή το editorial έχει τίτλο «Τοξιστά». Δηλαδή σφαίρα πέρασε ξιστά. ΣΥΡΙΖΑ. 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 Αν το είχα και θα το έβαλα. Δεν παίρνει τηλέφωνο. Και αυτό το ξιστά, δηλαδή τι θα είχε γίνει αν η σφαίρα είχε βρει το στόχο. Δηλαδή το σκέφτεται κανείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει στο οι δολοφονίες διακεκριμένων προσώπων να αφορούν και διαμάχες μέσα στο ίδιο το πολύ πολύ βαθύ κράτος και φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη έχει χωρίσει στα δύο κάθετα τα πάντα, όλες τις υπηρεσίες, και στην Αμερική δεν είναι μία υπηρεσία, υπάρχουν πολλές υπηρεσίες και δεν ξέρω ως που θα φτάσει όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή παρόλο που δεν θα είναι ο Τραμπ ο ίδιος με αυτό που ήταν στη προηγούμενη θητεία του. Παίρνει και μηνύματα ή και τον δεσμεύουν σε μερικά πράγματα, επομένως συμφωνώ με το σκεφτικό του Νίκου που έλεγε πριν, ας πούμε, ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο να λύσει σε 24 ώρες με δύο τηλέφωνα τα θέματα και κάτι τέτοια που λέγα. Δεν γίνεται, δεν συμβαίνει. Έτσι, αερολογίες, Ρούντι, αερολογίες. Αυτό θέλω να πω. Είπε και τώρα συμπτωματικά, αυτό μερικές φορές πώς επικοινωνούμε το νερό, γιατί είπε πριν από ξεκινήσουμε να συνδεθούμε, Ρούντι, έλεγε ότι του έστειλε μήνυμα το Deep State ότι κοίταξε κάτι, εμείς έχουμε ένα σχέδιο, μην τολμήσεις και... Αυτή τη στιγμή στέλνονται μηνύματα και γίνονται και ανασυνθέσεις μέσα σε όλο το πολιτικό μπλοκ του βαθέως Αμερικανικού κράτους. Ναι.
Δηλαδή αυτά που γίνονται με τον Biden, αποσύρσου, όχι δεν αποσύρωμαι, θα δώσω εγώ τη μάχη, ρε φύγει από τη μέση να τελειώνουμε, πας και γίνει κάτι. Και τώρα που όλοι ξέρουν ότι πάμε να χάσουν, δηλαδή οι δημοκρατικοί από το Τραμπ, ας πούμε, δεν θέλει και κανένας να πάρει τη θέση. Δηλαδή δεν ξέρω, υπάρχει μια τεράστια κρίση. Δηλαδή είναι αυτή η αποδρομή της Δύσης και αυτή η κατάσταση που είναι πάρα πολύ εμφανής. Κοντά σε αυτά, θέλω να πιω και δύο θέματα άλλα διεθνή που έχουν μια μικρή σημασία, γιατί είναι σημαντικά. Αυτό το ψηφιακό παγκόσμιο blackout που έγινε σήμερα, χθες και σήμερα, συνδέεται με τη συστημική κρίση και θα δούμε πως όσο εξαρτάται από παγκόσμιες πλατφόρμες και ο γιγαντισμός έχει τεράστια ευθραυστότητα. Έτσι, έτσι. Και επειδή ο πόλεμος γίνεται σε όλα τα πεδία, και λένε όχι μόνο ο πόλεμος ανάμεσα, ας πούμε, στο Ευρασιατικό μπλοκ και το Δυτικό μπλοκ, αλλά ακόμα και ανάμεσα σε διάφορες εταιρείες του δυτικού χώρου, ποιος θα ελέγξει και τι τεράστια πράγματα παίζονται, είναι φοβερό, γιατί εδώ πέρα δεν είναι ότι απλά γίνεται κάτι και παθαίνει μια χώρα, μια ζημιά κτλ. Είναι συνδεδεμένες η Αυστραλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Ελλάδα, το ένα, το άλλο και τα λοιπά, ας πούμε, και εδώ πέρα βλέπεις αλυσιδωτές αντιδράσεις, ας πούμε, και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Δεν είναι ένα blackout στην Καλιφόρνια από τις ιδιωτικοποιήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος που είχαν κάνει και είχαν... Εδώ έχουμε ένα παγκόσμιο ψηφιακό blackout που δείχνει και το βάθος της συστημικής κρίσης που υπάρχει. Το δεύτερο διεθνές είναι αυτά που γίνονται στη Γαλλία, δηλαδή, και πρέπει να σκεφτούμε. Χθες βγήκε πρόεδρος Εθνοσυνέλευσης και βγήκε μια μακρονικιά. Ναι. Δηλαδή με ψήφους του Μακρόν και με ψήφους των κέντρο... Και το δεξιό. Των τεγκολικών, ας πούμε. Ναι, εδώ πέρα ο Μακρόν υποτίθεται πρέπει να φάει ένα πολύ γερό χαστούκι από όλες τις παρατάξεις. Εμφανίζεται να είναι ακόμα παίκτης και σοβαρός παίκτης και πιθανά να φτιάξει και, να φτιάξει και μια κυβέρνηση, μια πλειοψηφία με όλες αυτές τις καταστάσεις. Και όλη αυτή η ιστορία του λαϊκού, του νέου λαϊκού μετόπου, βλέπουμε πόσο ρηχή ήταν αυτή η συμφωνία, γιατί την κάνανε μόνο για να βγάλει ο καθένας κάποιους βουλευτές μέσα στην Ευρωσυνέλευση και μετά την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, βλέπουμε να υπάρχει μια διάσπαση ή μια απόκληση μεγάλων διαστάσεων στο εσωτερικό και πρέπει να βγάλουμε κάποια γενικά συμπεράσματα. Δεν είναι λύση ο κυβερνητισμός για να απαντηθεί στο ακραίο κέντρο σωστό. Και ακραία Ευρώπη. Δηλαδή θέλει πολύ πιο δυνατά πράγματα μες στην κοινωνία και στην πολιτική. Τώρα, όσο αφορά τα ελληνικά, γιατί υπάρχουν πολλά ελληνικά, επιμένουμε στο θέμα, πώς το λένε, του καλοκαιρινού κοινωνικού μεσαίωνα που υπάρχει. Και αυτός ο καλοκαιρινός, να το πω έτσι, μεσαίωνας, έχει να κάνει με... έχει να κάνει με τη κοινωνία και πώς στενάζει μέσα από καταστάσεις ενός καύσωνα που δεν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αλλά είναι παρατεταμένο, αλλά αυτός ο καύσωνας συνδέεται με αυξήσεις στο ρεύμα που ανεδρυθρία στα βγαίνουν και λένε τι να κάνουμε, θα κρυβίνει. Το φθινόπωρο θα έρθει λίγο στα ίσα του και την αδυναμία των πολιτών να πάνε διακοπές. Δηλαδή εδώ πέρα η Ελλάδα έχει βιομηχανία, υποτίθεται το τουρισμό, το οποίο δεν μπορεί να το καταναλώσει καθόλου, έστω και για 5-4 μέρες, ας πούμε, το μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Και κοντά σε αυτά οι εργασιακές σχέσεις με το εξαήμερο δίνουν μια άλλη διάσταση των πραγμάτων, δηλαδή, και μια αυτά, και μας κοροϊδεύουν χοντροκομμένα ότι δεν υπάρχει, όχι... Όχι, δεν υπάρχει εξάημερο, υπάρχει έκτη μέρα. Ναι, και βοηθάμε, έτσι το είναι και βοήθεια προς τον εργαζόμενο, ας πούμε. Αυτά είναι τα βασικά. Μου θυμίζει αυτό το βοήθεια προς τον εργαζόμενο, αυτό το λιγουρεύεστε που πουλούσε τα βιβλία του... Ναι, καλά το λες. Εγώ έχω ένα άρθρο για τη μεταπολίτευση. Υπήρχε τελικά, εγώ θα μας πεις για το άρθρο, Ρωτή, αλλά πάντως το βάζω τώρα, έχει μερικές μέρες και επιμένω σε αυτό. Τελικά υπήρξε μεταπολίτευση στην Ελλάδα ή μήπως είναι μια φενάκι ίσα ίσα για να αποσυνδέονται οι ενοχές και ευθύνες του προληπτικού συστήματος με τα όσα συνέβησαν μέχρι και το 1974. Κοίταξε κάτι, θα σου δώσω μια απάντηση, ότι είναι σοβαρό το θέμα. Ναι, έγινε μια καθεστωτική αλλαγή από ένα χωτικό καθεστώς το οποίο κατέρευσε
με την προδοσία της Κύπρου, με τον αγώνα ελληνικού λαού, το Πολυτεχνείο, αλλά κυρίως με το Κυπριακό και όλη την οικονομία που είχαν ακολουθήσει, κατέρευε αυτό το πράγμα. Και δημιουργήθηκε μια τεράστια κατάσταση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, γιατί θα ήταν πολύ πιθανό να γενικευτεί ένας πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Οι Αμερικάνοι έδωσαν λοιπόν αυτό να το μπαλώσουν και το μπαλώσαν σε συμβασμό με τους Ευρωπαίους. Δηλαδή η λύση Καραμαλή ήταν συμβασμός και φτάσαμε σε μια κατάσταση που ήταν μια διαχείριση της κρίσης και του καθεστώτος εξάρτησης που υπήρχε μέσω του συμβολέου Καραμαλή και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις για το με ποιο τρόπο η Ελλάδα θα ξαναγυρίσει στο Μαντρί και θα είναι αυτό που ήταν όπως ήταν πριν, προσαρμοζόμενοι στις αλλαγές που γίνανε μέσα αυτά τα 50 χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέμε ελίτων, ελληνική ολιγαρχία, στον πούμε όπως θέλουμε, ήταν πάντα εκπρόσωπος ενός μεταπρατισμού που έπρεπε να εξυγχρονιστεί κάποτε, κάπως, να πάρει κάποια ευρωπαϊκή χρειά. Για να μπορεί να προχωρήσει και η Ευρώπη στην εσωμάτωσή της Ελλάδας. Βεβαίως. Αλλά έπρεπε και να γίνει μια διαχείριση της παγκόσμιας κρίσης που έπληκε και την Ελλάδα και η Ελλάδα ήταν μέσα σε μια διαρκή κρίση, είτε με τις κρατικοποιήσεις στην αρχή του Καραμαλή που έκανε μια επιχείρηση διάσωσης της ελληνικής οικονομίας και της ολιγαρχίας, είτε με τις προβληματικές στην περίοδο του Πασόκ ή το σταθεροποιητικό πρόγραμμα και τη λιτότητα μετά, είτε ακόμα περισσότερο με τις συγκυβερνήσεις τις δύο που γίνανε τότε που βάλανε τις βάσεις για όλη την, πώς το λέτε, την καταγραφή τάχα των ελλημάτων στην Ελλάδα και την εμπέδωση της νεοφιλελεύθερης πια ατζέντας με το Μητσοτάκη και αργότερα με το Σιμίτη στην Ελλάδα για να φτάσουμε στον υπερδανισμό και στη χρεοκοπία. Δηλαδή τυλάχτηκε η μπάγκα στον αέρα μετά το 2007-2008, το ξέρανε όλοι ότι θα έρθει, ήρθε η χρεοκοπία, ήρθαν τα μνημόνια, η Τρόικα, το καθεστώς του Χίλτον. Και τώρα μας λένε ότι έχουμε βγει από όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ η κατάσταση είναι πολύ χάλια. Δηλαδή. Είναι χάλια και για μεγάλες χώρες. Και να συνεισφέρω κάτι στη συζήτηση. Το Πανεπιστήμιο Yale δέχεται με ειδικό άρθρο ότι τα μνημόνια δεν έφυγαν ποτέ από τη χώρα. Σωστό. Πολύ σωστό. Γι' αυτό και εφαρμόζεται η εξαήμερη εργασία. Ακριβώς. Να συμπληρώσω και να συμπληρώσω εδώ στην περιγραφή που κάνει ο Ρούντι. Ότι είναι πάγια η άποψή μου ότι η μεταπολίτευση στην ουσία ήταν η παλινόστηση της προχουντικής φαυλότητας. Απλώς ήρθε εξυγχρονισμένη και ανανεωμένη. Και γι' αυτό εγώ μιλάω για εξυγχρονισμένο μεταπρατισμό και καθεστώς εξάρτησης με ποιοτικά βαθέματα στα βασικά του χαρακτηριστικά. Βάθινε δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα είναι αρκετά πιο πίσω από τις δυνατότητες που ίσως υπήρχαν το 1974, το 1981, το αυτό και τα λοιπά, να πάει λίγο διαφορετικά αν υπήρχε πολιτική βούληση που δεν υπήρχε, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι τώρα είμαστε πιο χειροπόδαρα δεμένοι σαν μια συμπληρωματική δύναμη, σαν ένα εξάρτημα μιας άλλης οικονομίας, ας το πούμε έτσι, και δεμένοι χειροπόδαρα. Ούτε η οικονομική πολιτική μπορούμε να ασκήσουμε, ούτε να πάρουμε αποφάσεις, ούτε να κάνουμε μια υποτίμηση, ούτε να προστατεύσουμε την παραγωγή μας. Έχουμε τίποτα, τίποτα. Και έχει αφελημιστεί σε τεράστιο βαθμό. Δεν υπάρχει, θες να πεις. Ναι, μέσω της προσωποίησης της χώρας έχουμε γίνει, ας πούμε, μια τουριστική βάση ή ένας κόμβος διαμετακόμισης και ενεργειακών πραγμάτων, ας πούμε. Που ούτε και αυτό μπορεί να γίνει. Ρούτι, προχθές βγήκε μια απόφαση. Υπάρχει, δεν χρειάζεται η Ευρώπη LNG. Εισάγει τώρα αυτή η χώρη που θα γινόταν συγκέντρωση πέρα από τη Ρεβιθούς. Ότι αυτό ανεστάλλει, το βλέπουμε στο μέλλον. Πια. Υπάρχουν πολλά σχέδια τα οποία πραγματοποιούνται ορισμένα μονάχα και μέσα σε διαπάλια ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, είτε ελληνικές είτε ξένες. Αυτά έχουμε σε γενικές γραμμές και πώς το λένε, έχουμε και ένα δισέλιδο που έχει γράψει ο Κώστας Βενιζέλος που αφηγείται, αυτός είναι Κύπριος δημοσιογράφος και συνεργάτης εφημερίδας που αφηγείται πώς έζησε αυτό στα γεγονότα τότε στην Κύπρο το 1974 και έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Εδώ επίτρεψέ μου να κάνω μια παρένθεση. Το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, η τροχιά του 21ου αιώνα, αυτό που είναι το συνέδριο, κάνει μια διαδικτυακή καμπάνια για το θέμα της Κύπρου με 7-8 αφίσες που κάθε μέρα ανεβαίνουν αυτό το διάστημα με συνεχή ενημέρωση με το τι γίνεται στην Κύπρο ή τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο ενάντια στην κατοχή, γιατί θα γίνουν κάποια πράγματα έστω και συμβολικά και μικρά.
με τις εκπομπές που κάνουμε, όπως μια εκπομπή που κάνουμε με τον στρατηγό του Αλευρομάγειρο, δηλαδή κάνουμε ό,τι μπορούμε να υπάρχει να δυναμώσει μια φωνή γύρω από το Κυπριακό, γιατί είναι εθνική υπόθεση, δεν είναι μια αλληλεγγύη σε κάποιον άλλο λαό που κάνει κάτι. Συμφωνώ. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Τίποτα από λεμόνια έχεις, φίλε? Θα σου πω. Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Λεμονιά για τα πολύ καλά λόγια που είπε για μένα όταν μου το έλεγες ότι υπάρχει κόσμος που μιλάει θετικά για αυτά που λέω κάθε Παρασκευή. Δεν το πολύ πίστευα, αλλά τώρα έχω πια πιστεί και θέλω να τη στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα, γιατί ο καλός λόγος είναι αναγκαίος και χρειάζεται αναμεταξύ μας και μου δίνει κουράγιο και μου δημιουργεί και μια μεγαλύτερη όρεξη να κάνω όσα περισσότερα μπορώ. Έτσι. Να της πεις πολλά χαιρετίσματα, κυρίες Λεμονιάς. Βεβαίως. Εν τω μεταξύ πρέπει να πούμε ότι και οι δύο σας έχετε γίνει αγαπημένοι των ακροατών. Θα φύγω εγώ και θα βάλω εσάς τους δύο να κάνετε. Εσύ είσαι η σύνδεσή μας. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα. Ευχαριστούμε πολύ, ναι. Χωρίς τον οικοδεσπότη δεν γίνεται, ναι. Έτσι γίνεται. Έτσι. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Νίκο, θες να προσθέσεις κάτι? Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο φίλο. Είναι ένα εξαιρετικό φίλο που κυκλοφορεί, ο δρόμος της αριστεράς. Πρέπει να διαβάζετε. Ο Ρούντι κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και το επιτελείο κάνει μεγάλη προσπάθεια αφύπνισης συνειδήσεων. Πρέπει να διαβάζετε. Είναι ένα καθαρά προοδευτικό φίλο. Νομίζω ότι... Εγώ θα είχα... Είναι ο δρόμος του πατριωτισμού. Γνώσης στον πολίτη που διαβάζει. Θα προσθέσει. Είναι ο δρόμος του πατριωτισμού. Πάρα πολύ. Θα τα πω έτσι όπως τα βλέπω. Λέω από ψυχή, δεν είναι, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Κοιτάξτε, γιατί είναι ο δρόμος του πατριωτισμού, είναι ο δρόμος της αλήθειας. Αυτή δηλαδή... είναι η αριστερά. Η αριστερά είναι αυτό που εκφράζει ο Ρινάλντι. Είναι ο πατριωτισμός και ο προοδευτισμός. Ο ουμανικοκεντρικός ρόλος της αριστεράς. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Πάντως γι' αυτό και έτσι νιώθω μεγάλη τιμή που τον έχω κάθε Παρασκευή και τα λέμε έτσι. Μερικές φορές βάζουμε κανένα αστιάκι μεταξύ μας για να κατεβάζουμε τις πλερέζες από τις εκπομπές. Σας ακούω πάντα. Όταν δεν είμαι παρόν, σας ακούω πάντα. Λοιπόν. Εγώ έχω ανάγκη από ένα-δυο. Εμβάσεις του Ρούντι έχουν αξία. Έτσι είναι, συμφωνώ. Τι άλλο θες, μας πλήρωσες τόσα λεφτά, ρε Ρούντι, κάτσε ρε. Ωραία. Να πιάσουνε τόπο. Ωραία. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας, αλλά και στην κυρία Λεμονιά ιδιαίτερα. Εντάξει. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σου Ρούντι. Γεια. Αχ, λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, θες να κλείσεις, να βάλεις το καπάκι της εκπομπής? Το μόνο πράγμα που θα ήθελα να πω, έτσι, αφού ο Ρούντι είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Όντως, ναι. Και για το δράμα του κυπριακού ελληνισμού, τη μεγάλη προδοσία. Αυτό που έχει συμβεί, να πούμε κάτι που έχει με μια αξία, δεν ξέρω. Ο κύριος Κάρλσον, ο δημοσιογράφος. Ο Τάκερ, ναι. Ναι. Είπε ότι, ξέρετε, και νεκρό να βάλετε υποψήφιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει πιθανότητα να γίνει πρόεδρος. Αλήθεια είπε κάτι τέτοιο? Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Βεβαίως. Από τότε που πήγε στον Πούτιν έχει επιστρέψει λίγο περίεργα ο Κάρλσον. Ναι. Ο κύριος Τάκερ Κάρλσον, λοιπόν, μας λέει ότι, θέλοντας να τονίσει ότι είναι πολύ πιθανές οι νοθείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι και νεκρό υποψήφιο να βγάλετε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τον κάνουμε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, αυτό το ζήτημα εντάξει τώρα, γιατί θα θέλω να πω δύο κουβέντες έτσι όπως τα έχεις αναφέρει. Το ζήτημα δηλαδή της ηλεκτρονικής νοθείας, εννοείται δηλαδή αυτό των συστημάτων που περνάνε. Ξέρεις ότι περνάει το σύστημα των εκλογών από την crowd service, αυτή την εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Πρέπει να σου πω ότι το σύστημα ελέγχου για επιθέσεις, ας πούμε, προστατεύει και το σύστημα ελέγχου τέλος πάντων των Αμερικάνων εκλογών. Και το δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι το Κυπριακό εμφανίστηκε τώρα αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, ξαφνικά μπροστά μας, λόγω και της επαιτίου και όλα αυτά εδώ. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κατακτηθεί από τη σκέψη και να έρθει στο κέντρο. Γιατί αποτελεί αυτό που λέγαμε παλιά Κύπρος, Εύρος και Αιγαίο, μέτωπο ενιότητα, αποτελεί ένα κομμάτι ουσιαστικό για την διάσωση, τη γεωπολιτική και τη γεωδυναμική και τη γεωοικονομία της Ελλάδας. Είναι δηλαδή ο κόσμος.
επειδή μοιάζει να σκέφτεται ότι υπάρχουν δύο κράτη, το ελληνικό, και ξέρεις να έχουμε και δεύτερη ψήφο για την Eurovision, ας πούμε. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε επίπεδο πάτου στον τρόπο του συλλογισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να ξαναρθεί εκεί που βρίσκεται και εκεί που επηρεάζει και στο ύψος που επηρεάζει τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Και ένα άλλο πράγμα, κλείνοντας, yeah. είναι η δήλωση του κυρίου Μάσκ, εταίρου μπροστινού της δυστοπίας, ο οποίος λέει το εξής: «Η μεγαλύτερη αποτυχία της πληροφορικής όλων των εποχών ήταν το σημερινό κρασάρισμα». Yeah. Η δήλωση του Μάσκ θα επηρεάσει πολύ τους δείκτες της τεχνολογίας στα χρηματιστήρια. Ήδη με μείον 20% ξεκίνησε η κράτηση. Μπράβο, ήδη τα επηρεάζει. Λοιπόν, ευχαριστώ Νίκο Σίμου, ήταν μια καταπληκτική εκπομπή. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ, το χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους και τις φίλες που μας ανέχτηκαν. Με ανέχτηκαν. Ναι, μα φωνάρα. Στεντόρια. Να είσαι καλά. Χαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.